2-0 το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ρόμπερτς. Εκεί στον Βίλτζερ. Ξανά Ρόμπερτς θα εκτελέσει πίσω από το σκριν και θα απαντήσει. 3-2 από τον Μπράιαν Ρόμπερτς. Και στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καθιερωθεί. Ζήτησε και συνέχεια ένα σύστημα που σχεδίασε. Τελικώς αποδέχτηκαν ο Γκίκα στο σουτ, όμως δεν ήταν εύστοχο. Ο Γκίκα θα στόχισε. Ο Τζαμέλ Μακλίν πέρασε στο πάρκι από πλευρά Ολυμπιακού και έχει την μπάλα. Θα δώσει το Βίλτζερ. Είναι καλή φίλη, είναι και εξαιρετικό σουτέρ ο Καναδός και το αποδεικνύει. Προβάδισμα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Δείτε εδώ πως ο Κάιλ Βίλτζερ περίμενε ακροβολισμένο. Ερχόμενος τώρα στον Προμηθέα Πατρών. Δικός μας και αυτός. Ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου κάνει το σκορ 14-12. Ο Βαγγέλης Μάτζαρης κλέβει και καρφώνει ο Κάιλ Βίλτζερ. 16-12 και έχουμε πολύ γρήγορα time out και πάλι αυτή τη φορά από τον coach γιατρά, αφού η πίεση του Ολυμπιακού αποδίδει καρπούς. Με τη βοήθεια του Παπαπέτρου και του Βίλτζερ θα περάσει το κέντρο. Σπανούλης, περιμένω ο Μακλίν για να δώσει το screen. Θα συνεργαστούν πολύ ωραία και ο Τζαμέλ Μακλίν θα ολοκληρώσει το pick and roll με κάρφωμα. 20-14. Μαζί με την Δυναμό Κιέβου στην Ελλάδα και βέβαια πέρυσι έκανε μια αρκετά καλή χρονιά στα Τρίκαλα. Από εκεί τον είδαν οι άνθρωποι του Προμηθέα και τον εκτίμησαν και τον έφεραν αυτό του Πάτρα. Στο μεταξύ ο Γιάννης Τρέλνιξ θα ευστοχήσει στο 3 πόντο και η διαφορά για πρώτη φορά που χάθηκε προηγουμένως η βολή ανεβαίνει στους 10 πόντους υπέρ του Ολυμπιακού. 25. Ευχαριστώ να βλέπουμε παιδιά από τις αναπτυξιακές λίγες, εγώ έτσι τις μ' αρέσει να τις ονομάζω στην της Ελλάδας. Τις μικρές κατηγορίες, ενώ είδαμε ένα εκπληκτικό στόπ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου πάνω στο Λίποβι. Συνέχισε Χρήστο. Στρέλνιεξ. Ξανά στο Μάτζαρι. Ψάχνει να βρει τον Μακλίν. Προς απέναντι στο Λίποβι. Θα προτιμήσει να πασάρει στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα ευστοχίσει σε σούτ τριών πόντων. 28. Κάνουν πρώτα το αγροτικό τους. Σίγουρα. Και ο Γκίκας, αν μη τι άλλο, και που έκανε το αγροτικό του στη μεγάλη σχολή του φιλαθλητικού. Μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντιτοκούμπο. Θα γίνει όμως τώρα το λάθος. Και ο Παπα-Νικολάου θα τελειώσει τη φάση στον ευνηδιασμό. Καλά, φύγει ο πόντων από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και ο υπαρχικός του Ολυμπιακού σκόραρε στην προηγούμενη φάση από ασίστ του σέρβου που ζητάει τώρα την μπάλα από τον Μάτζαρη. Ο Ρόμπερτς θα δώσει στον Φρίντεζη. Μιλουτίνοφ περιμένει μέσα στη ρακέτα. Φρίντεζης. Σε μία από τις κινήσεις που έχει πατεντάρει. Δεύτερο διαδοχικό καλάθι από τον Γιώργο Πρίντεζη που φαίνεται σιγά σιγά να βρίσκει και αυτό τον εαυτό του. 38-21 το σκόρ, είδατε και τα χαμόγελα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι ο Φαγέ έχει σκοράρει 7 πόντους και μετά ο δεύτερος σκόρερ είναι ο Γερομιχαλός με 6. Σπανούλης με την μπάλα. Θέλησε να συνεργαστεί με τον Μιλουτίνοφ. Καλή άμυνα από τον Έλλη. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα καρφώσει με εντυπωσιακό τρόπο. Είναι ο τρόπος του να πει ότι επέστρεψε. 42-21. Double score η διαφορά. Μέσα να την αναδείξουν αυτή την κατηγορία. Και να πούμε συγχαρητήρια και στο Περιστέρι που επέστρεψε, και αλλά και στο Χολαργό. Βεβαίως, βεβαίως. Και στον Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος έτσι σε όλες τις ομάδες που πρωταγωνίσαν φέτος. 50-25 στο μεταξύ το σκορ. Κοντό το σούτ. Μακλίν στο transition. Θα βρει τον Παπαπέτρου και αυτός θα καρφώσει με εντυπωσιακό τρόπο. 62-33 απάντηση άμεση από τον Φαγέ. Άρα λοιπόν πολύ κακή άμυνα, ανεπαρκή άμυνα στα χαμηλά πόσ και κακό close out στα τυχόν ελεύθερα σουτ. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς, θεωρητικά αυτό δεν ήταν mismatch, αλλά με την εικόνα του Μακλίν δίπλα στο Γερομιχαλό φαινόταν σαν mismatch. Ενώ προλαβαίνει στην εκνοή της επίθεσης ο Παπαπέτρου και σκοράρει με σουτ τριών πόντων, 65-41. Αυτό που λέγαμε Άρη, δικαιωθήκαμε, κακό contest στα σουτ, δεν υπήρχε close out τώρα αυτή τη στιγμή και κακή άμυνα στα χαμηλά post. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση στο αμυντικό κομμάτι, πρώτα τρέχουν τα πόδια και μετά το μυαλό. Πρίντες του κάθε Σπανούλη, του κάθε Ελληνόπουλου που έχει
τόσες διακρίσεις στην καριέρα του. Ενώ ο Μάτζαρης κλέβει την μπάλα από το Σαλούστρο, θα δώσει τον Πρίντεζ και αυτός θα τελειώσει στο ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι πατάει πολύ καλύτερα από τον είχαμε δει κοντά στις Αλγύρες. Μη χρόνο. Άρα αυτό σημαίνει δύο πράγματα, ότι η άμυνα του Προμηθέα στα χαμηλά post έχει σφίξει. Και ο Μακλίν βρίσκει τη λύση από την περιφέρεια. 75-54. Και όσο μπορούν να συνεχίσουν να ψάχνουν επίσης διαδρόμους στον εκνηδιασμό. Μπάλα στα χέρια του Γιάννη Στρέλνιεξ, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του. 70-10-0. Ο απόφυτος του Μέρσερ, ο Λάγκστον Χολ, δεν είναι σε καθόλου καλό βράδυ. Υποτονικό δεν έχει βοηθήσει, Άρη. Ό,τι έχει καταφέρει ο Φαγέ, ο Πρέιδερ, ένας πολύ τίμιος παίκτης για τα κυβικά του, χρήσιμος σε οποιαδήποτε ομάδα. Και για να δούμε πώς ματσάρει τώρα με τον Μιλουτίνοφ, αφού τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κορμιά είναι αναλογών κυβικών. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Λίποβι, θα πετύχει και το καλάθι, πανηγυρίζει και με τον Παπα-Νικολάου. Όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρώτο μάτς των ημιτελικών. Πράγματα. Βέβαια. Ενώ ήταν και ο γιος του Τάρλας παρόν. Και ο γιος του Τάρλας βεβαίως, ο Τάκης Καμαρώνη. Θα τον αντικαταστήσει ο Μπόγρες. Όλα αυτά μετά το time out. Δείτε ξανά την εντυπωσιακότατη τάπα Κώστα Παπα-Νικολάου. Οι παίκτες του Προμηθέα σε ένα είδος μπάσκετ το οποίο βλέπαμε ότι δεν ήταν και τόσο ορθολογικό. Προσπαθούσε στην αρχή ο καθένας να κάνει τον ήρωα. Μετά όταν συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να λειτουργήσουν μέσα από με συγχωρείτε για την όλη παρανόηση. Και στον ευνηδιασμό ο Κώστας Παπα-Νικολάου δεν έχει τίποτα να παρανοήσει. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και την βολή. Νομίζω ότι εδώ ο πιτσιρικάς ο Ματζούκας που είχε 12 πόντους στο μάτι της κανονικής σεζόν. Παίρνει... Πώς εξελίσσεται ένα από τα πιο αξιόπιστα combo guard όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα της Α1. Απάντηση άμεση από τον Στρέλνιεξ και η κατοστάρα είναι γεγονός.